Με πολλή όρεξη και μεράκι ετοιμάστηκαν 300 μερίδες φαγητού προκειμένου να μην λείψει τίποτα από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι των οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερών, η οποία υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη του Συλλόγου Γυναικών Μονοκλησιάς «Η Λυσιστράτη» και του εστιατορίου Ερατινό της Θείας Ρίκας. Η κίνηση αυτή προσφοράς εντάσσεται στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών και αποτελεί συνέχεια της δράσης «Γίνα η Βασίλης για ένα παιδί». «Μαγειρεύω και προσφέρω με αγάπη», προκειμένου τις ημέρες των εορτών να συντιστούν 300 οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε να κλείσουμε το 2021, μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, με έναν θετικό τρόπο και να μεταφέρουμε και έτσι ένα μήνυμα στην σεραϊκή κοινωνία, στους ανθρώπους, στους συνδημότες μας που πάντοτε είναι στο πλευρό μας και όταν πρόκειται για οποιαδήποτε δράση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, συνεισφέρουν με ό,τι τρόπο μπορούν. Αυτή τη φορά λοιπόν αποφασίσαμε, με τη βοήθεια ανθρώπων που θα σας αναφέρω, να μαγειρέψουμε για 300 συνδημότες μας. Μας υπέδειξαν από τη Μητρόπολη τον αριθμό των ωφελούμενων. Θα γίνει ο διαμοιρασμός των φαγητών μέσω της Ιεράς Μητρόπολης, μέσω του συσιτίου με το οποίο φροντίζουν καθημερινά και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό 300 ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν μαγειρεύουμε γιορτινά, προσφέρουμε με αγάπη 300 μερίδες φαγητού. Η ΚΕΔΙΣ με τη βοήθεια του Συλλόγου Γυναικών Μονοκλησιάς, του εστιατορίου Ερατινό που προσέφερε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του και των κρεοπολίων Ζορμπάς που προσέφεραν αφιλοκερδώς ποσότητα κρέατος, ετοίμασαν γεύματα αγάπης, ώστε και φέτος οι οικογένειες ή μοναχικά άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να μπορέσουν να στρώσουν το πρωτοχρονιάτικο εορταστικό τραπέζι. Σε συνεργασία με το εστιατόριο το Ερατινό της Θείας Ρίκας, αλλά και με τη βοήθεια και τη σύμπραξη και την αγάπη των γυναικών από το Σύλλογο της Μονοκλησιάς. Ξέρετε, είναι οι αγαπημένες αυτές γυναίκες που 2 χρόνια τώρα λόγω του κορονοϊού δεν καταφέραμε να ζήσουμε μαζί τους το έθιμο της γυναικοκρατίας. Ωστόσο, ο Σύλλογος είναι ενεργός, είναι πάντα παρόν και με τη βοήθεια της ακούραστης πρόεδρου τους, της κυρίας Δουλγέρη, σήμερα θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλη αυτή τη δράση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου το Ερατινό και επίσης ευχαριστούμε και τα κρεοπολία Ζορμπάς, τον κύριο Γιάννη Χατζηδημητρίου, για την προσφορά μέρους από το κρέας που χρησιμοποιείται για αυτό το φαγητό που μαγειρεύουμε σήμερα και το οποίο είναι ένα χριστουγεννιάτικο, παραδοσιακό, σεραίικο φαγητό, λάχανο με κρέας λοιπόν. Γιορτινό και περιποιημένο, έτσι όπως αξίζει στο γιορτινό τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα για μας, για το Σύλλογο Γυναικών Μονοκλησιάς Λυσιστράτη, να συμμετέχουμε σε αυτήν την όμορφη δράση, την δράση γεμάτη αγάπη που διοργάνωσε η ΚΕΔΙΣ και η κυρία Παλάζη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνουν. Λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων, τα 2 αυτά χρόνια δεν καταφέραμε να αναβιώσουμε το έθιμο της γυναικοκρατίας στη Μονοκλησιά. Το έθιμο αυτό περιλαμβάνει το φαγητό το οποίο θα μαγειρευτεί σήμερα για να δοθεί στις 300 οικογένειες που θέλουμε να τους κάνουμε το γιορτινό τραπέζι. Είναι το λάχανο με κρέας, η παραδοσιακή παπούσκα. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση σήμερα η δικιά μας που μπορούν οι γυναίκες του συλλόγου μας και εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο να συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση. Όποτε μας το ζητήσει ο Δήμος, αυτή τη στιγμή μας ζήτησαν από το ΚΕΔΙΣ, κυρία Παλάζη, να προσφέρουμε και ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει και αυτές τις μέρες, αλλά γενικά και όλες τις μέρες του χρόνου. Πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουν, σήμερα είναι αυτοί, αύριο πρέπει να είμαστε εμείς. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και ούτε κανένας είναι άτρωτος. Γι' αυτό καλά θα ήταν να βοηθάμε όλοι, όλους. Εμείς μπορούμε φαγητό, κάποιος άλλος κάτι άλλο, όποιος μπορεί, ό,τι μπορεί.